Τον έχουμε μαζί μας. Γεια σας, Υπουργέ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Χτίζετε κάποια φράγματα ως αντιπλημμυρικά έργα για να προστατευτούν αυτές οι περιοχές που πλέον δεν θα έχουν τις ρίζες των δέντρων να συγκρατήσουν το νερό της βροχής. Ήταν ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναλύσει και παλαιότερα, ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Τι έργα κάνετε? Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, γι' αυτό και αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές είχαν περιοδεύσει στην περιοχή τόσο οι τεχνοκράτες των αρμόδιων Υπουργείων, όσο και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών που επισκέφθηκαν την Κύπρο ειδικά για αυτό το σκοπό. Ήταν ο κύριος Λέκας εδώ και η ομάδα του, η οποία, με τους οποίους συνεργαστήκαμε, και έχει διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης, ναι, για την αντιμετώπιση φαινομένων πλημμύρας, διάβρωσης, κατολισθήσεων και ούτω καθεξής. Και αυτή τη στιγμή, πολύ σωστά το έχετε πει, είμαστε στην φάση της της υλοποίησης των έργων που περιλάμβανε η έκθεση των ειδικών εμπειρογνωμών. Καταρχάς, κινδυνεύουν περιουσίες και από κατολισθήσεις και από πλημμύρες. Αν τα πράγματα δεν προχωρήσουν, θα κινδυνεύσουν, θεωρείτε? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Έχουμε δει στο εξωτερικό ανάλογα περιστατικά. Μας παρουσίασε και ο κύριος Λέκας κάποια περιστατικά στην Ελλάδα, όπου ακριβώς μετά τις πυρκαγιές είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες, και είχαν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα σε οικισμούς που γειτνίαζαν με τις καμένες περιοχές. Ναι. Αυτά τα προβλήματα θέλουμε να αποφύγουμε. Ήδη έχουν ιεραρχηθεί οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν καθαριστεί ποτάμια, έχουν καθαριστεί γεφύρια, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην φάση της δημιουργίας μικρών αντιπλημμυρικών φραγμάτων, τα οποία δημιουργούνται από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, και θα συνεχίσουμε με αυτή την πορεία, ιεραρχώντας ακριβώς πού είναι τα πιο σημαντικά αντιπλημμυρικά φράγματα τα οποία πρέπει, ναι, πρέπει να γίνουν. Σε ποιες περιοχές γίνονται αυτά, για εξηγήστε μας. Καταρχάς, είναι μόνο στις περιοχές Λεμεσού και Λευκοσίας στις πρόσφατες φωνικές πυρκαγιές ή και αλλού στην Κύπρο? Είναι αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στις περιοχές Λεμεσού και ορεινή περιοχή Λεμεσού και Λάρνακας, όπου ήταν η μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Εκεί, πέρα από τη μεγάλη ένταση της πυρκαγιάς, η οποία δεν άφησε τίποτα, έχουμε και πολύ μεγάλες κλίσεις, οπότε είναι και έτσι αρκετά επικίνδυνο. Σωστά. Το ενδεχόμενο είναι πολύ πιθανό, το ενδεχόμενο τέτοιων ανεπιθύμητων περιστατικών. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε πάντως, κύριε Μιχάλα Ρέιτα, είναι το πόσο θα πρέπει τελικά να συνηθίσουμε σε αυτού του και να προετοιμαστούμε κατάλληλα για αυτού του τύπου τις καταστροφές. Να προετοιμαστούμε για τις πυρκαγιές. Η πυροσβεστική και το Τμήμα Δασών πρέπει να προετοιμαστεί για τις πυρκαγιές. Έτσι. Πολύ ενδεικτικά να σας πω το εξής. Ναι. Συναντήθηκα στο περιθώριο του MET9 που έγινε στην Αθήνα με τον καθηγητή Λέκα και συζητήσαμε έτσι την εξέλιξη ακριβώς της υλοποίησης των έργων. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι το ότι δεν βρίσκουμε στην αγορά αρκετά από αυτά τα σειρματοκιβώτια, τα γκάμπιονς όπως ονομάζονται, για την δημιουργία των φραγμάτων. Εμείς είχαμε προνοήσει και υπήρχαν στην Κύπρο κάποιες ποσότητες οι οποίες θα μας, ναι, αρκέσουν να φτιάξουμε τα πρώτα 26 φράγματα που ήταν και ο στόχος. Από εκεί και πέρα κάναμε αναζήτηση σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, και αυτό που μας είπε και ο καθηγητής είναι ότι λόγω των πυρκαγιών και λόγω της ανάγκης για αντιδιαβρωτικά έργα είναι πανευρωπαϊκή έλλειψη. Έχουμε δηλαδή την ανάγκη σε όλη την, ναι, ειδικά στην Τσόγειο, για τέτοιου είδους υποδομές. Ούτε στην Ελλάδα έχει να πάμε να πάρουμε. Με συγχωρείτε. Ούτε στην Ελλάδα έχει τέτοια σε απόθεμα να μπορέσει να προμηθευτεί η Κύπρος. Ούτε για δείγμα. Ούτε για δείγμα. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που θα κάνουμε είναι να θα έρθει ο καθηγητής στην Κύπρο αν δεν κάνω λάθος, στις 6 του Οκτώβρη, αρχές του Οκτώβρη. Θα περιοδεύσουμε την περιοχή, θα δούμε τα φράγματα που θα έχουν δημιουργηθεί μέχρι τότε, και έχει εναλλακτικές λύσεις δημιουργίας φραγμάτων με άλλη μεθοδολογία. Μάλιστα.
την οποία και θα παρουσιάσει στους δικούς μας τους τεχνοκράτες. Στα πολύ σύντομα, επειδή ξέρουμε ότι η Ένωση Κατεχόμενων Δήμων θα σας δώσει μια επιταγή προς ενίσχυση για τους πυρόπληκτους. Οι αποζημιώσεις προχωράνε. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Έγινε η καταστροφή. Κάηκαν σπίτια, κάηκαν περιουσίες. Υποσχεθήκατε αποζημιώσεις. Τις δώσατε? Βεβαίως προχωράει. Πρέπει να σας πω ότι σε χρόνο ρεκόρ δόθηκε η πρώτη εφάπαξ στήριξη, ειδικά στους επαγγελματίες γεωργούς. Θα μιλήσω για το δικό μου το Υπουργείο. Ναι. Αυτή τη στιγμή τρέχουν άλλα 4 σχέδια, τα οποία, μέσα από τα οποία οι πληγέντες αγρότες θα μπορέσουν όχι μόνο να δημιουργήσουν ξανά αυτό που έχουν χάσει, αλλά να το φτιάξουν και με πιο σύγχρονη μορφή. Έχουν σταλεί επιστολές στον κάθε ένα από αυτούς, εξηγώντας όλες τις διαδικασίες, και θα υπάρξουν και κλιμάκια του Υπουργείου μας στην περιοχή μέσα στις επόμενες μέρες για να λύσουν τις απορίες. Η βοήθεια θα δοθεί μέσα στην επόμενη περίοδο, ανάλογα με το τι θα πράξει ο κάθε αγρότης ως συνέχεια της καταστροφής. Και στην Πάφο, εκεί που έγινε χτες η πυρκαγιά, φανταζόμαστε θα πάτε, θα αξιολογήσετε και θα αρχίσετε πάλι αποζημιώσεις. Ήδη έχω επικοινωνήσει με τους κοινοτάρχες της περιοχής. Τους διαβεβαίωσα ότι σήμερα θα βρίσκεται στην περιοχή κλιμάκιο του Τμήματος Γεωργίας. Από το πρωί είναι το κλιμάκιο του Τμήματος Γεωργίας εκεί. Μάλιστα. Και θα δούμε και θα αξιολογήσουμε τις ζημιές, ώστε εκεί και όπου χρειάζεται να κάνουμε τις δικές μας τις παρεμβάσεις για στήριξη των αγροτών μας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα.